Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με αριθμούς. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει το ποσοστό στο οποίο ταυτίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ως προς το τι ψηφίζουν. Σήμερα θα δούμε κάποια άλλα ποσοστά που, αν και προέρχονται από δημοσκοπήσεις, είναι χρήσιμα γιατί αποδεικνύουν ότι σε μια σειρά στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες τα υπόλοιπα κόμματα έχουν συμφωνήσει, ο ελληνικός λαός τα έχει απορρίψει και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά. Πάμε λοιπόν. Το 70% των ερωτηθέντων σε μετρήσεις, σε έρευνες, διαφωνεί με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, με την οποία συμφωνούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Το στοιχείο αυτό είναι από δημοσκόπηση τον Απρίλιο του 2022 και ήταν η τελευταία με αυτό το ερώτημα, αφού σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονταν και δεν δημοσιεύονταν, το κοντέρ διαφωνία στην απόφαση της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσπαγε. Έτσι πλέον δεν γίνονται καν δημοσκοπήσεις με αυτό το ερώτημα. Τόσο απλά. Επιπλέον έχουν φύγει και όσοι υποκριτικοί αστερίσκοι επιφύλαξης υπήρχαν από τα άλλα κόμματα και τώρα φωνάζουν όλο και πιο δυνατά πως συμφωνούν στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Και τώρα πάμε στο κρίσιμο ερώτημα. Ποια ψήφος στις ευρωεκλογές μπορεί να εκφράσει αυτό το συντριπτικό ποσοστό διαφωνία στην αποστολή όπλων στο καθεστώς Ζελένσκι, η ψήφος στο ΚΚΕ? Ένα 60% έχει αρνητική γνώμη για το ΝΑΤΟ. Παρόμοιο ποσοστό καταγράφεται σταθερά σε πάρα πολλές μετρήσεις, όσο και αν τα αστικά κόμματα, μαζί με τα παπαγαλάκια στα μέσα ενημέρωσης, μας λένε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας που είναι με το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή που τα κόμματα του συστήματος δεν περνάει ούτε μέρα που να μην κάνουν τεμενάδες για την ιερή αμυντική συμμαχία, όπως λέει ο Κασελάκης, φαίνεται ότι αυτή η προπαγάνδα πάει εντελώς στον κουβά. Ποια ψήφος λοιπόν μπορεί να εκφράσει την αντίθεση στο ΝΑΤΟ και στα βρώμικα σχέδιά του από την Ουκρανία στο Αιγαίο και από τα Βαλκάνια στη Μέση Ανατολή? Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ. Έχει και άλλα όμως. Το Δεκέμβρη του 2023, δύο μήνες μετά την έναρξη της Ισραηλινής εισβολής που εξελίσσεται σε γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, το 60% των ερωτώμενων σε δημοσκόπηση της Public Issue δηλώνει πως είναι κατά της Ισραηλινής εισβολής στη Γάζα. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση ψήφισαν πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη λεγόμενη αυτοάμυνα, που είναι σφαγή βέβαια, ο ελληνικός λαός έλεγε όχι, εκφράζοντας και εκείνη την περίοδο, όπως και τώρα, την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό στους δρόμους, αλλά και με κάθε τρόπο. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ότι στην ίδια έρευνα, το 45% απαντούσε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σε αντίθεση με ένα ισχνό 15% που ταυτιζόταν με τα συστημικά κόμματα και δικαιολογούσε τότε τα εγκλήματα ως αυτοάμυνα. Ποια ψήφος μπορεί να φωνάξει την καταδίκη του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ και να είναι κραυγή στήριξη στην Παλαιστίνη και το λαό της? Μη λέμε τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Σταθερά, από το 2005 έως το 2024, με συντριπτικά ποσοστά γύρω στο 60%, ο ελληνικός λαός κάθε φορά απαντούσε πως τα αιτήματα των αγροτών στις κινητοποιήσεις τους είναι δίκαια. Τι έκαναν τα ίδια χρόνια ως κυβερνήσεις η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Υλοποιούσαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διώχνει τους μικρούς αγρότες από τα χωράφια τους, ενώ όλοι μαζί, με τσόντα για την ελληνική λύση του Βελόπουλου, ψήφισαν πρόσφατα όχι μία αλλά δύο φορές τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ, που εκτινάσει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες αλλά και τις τιμές για τους καταναλωτές. Ποιο κόμμα όλα αυτά τα χρόνια αποκάλυψε αυτή την άθλια πολιτική και στάθηκε δίπλα στους αγρότες με πράξεις, αντίσταση και στήριξη? Τα πάμε αυτά. Άλλα δύο και τελειώνουμε. Με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ήρθε στο προσκήνιο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για την εμπορευματοποίηση του σιδηροδρόμου. Μια πολιτική που στο βωμό του κέρδους θυσιάζει την ασφάλεια των επιβατών και τελικά, δυστυχώς, ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Το 60% του ελληνικού λαού απαντά πως η πολιτική της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου είναι ένοχη για το έγκλημα. Αυτή την πολιτική με κάθε τρόπο αποκάλυψε και ανέδειξε το ΚΚΕ πριν και μετά το έγκλημα, στους δρόμους και στη Βουλή, μαζί με το λαό και τους συγγενείς των θυμάτων. Ωστόσο, επειδή από τότε έχουν γίνει πολλά, να θυμίσουμε ότι στα πορίσματα των κομμάτων από την εξεταστική για τα Τέμπη, μόνο το ΚΚΕ κατέγραφε αυτή την πολιτική, τη στιγμή που όλα τα άλλα κόμματα με κάθε τρόπο ήθελαν να βγάλουν από το κάδρο των ενόχων την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της. Γιατί? Μα γιατί την υπηρέτησαν και την υπηρετούν.
Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, τη συμφωνία στην ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων έχουν υπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Αριστερά. Ποια ψήφος λοιπόν μπορεί να εκφράσει την οργή και την απόρριψη αυτής της πολιτικής που τεμάχισε το σιδηρόδρομο και εμπορευματοποίησε τις μεταφορές με τις συνέπειες πλέον να είναι τραγικές? Και ένα τελευταίο. Όταν το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημοσιοποιήθηκε, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι νέοι και οι νέες, τοποθετούνταν αρνητικά με συντριπτικά ποσοστά. Μετά τον τρίμηνο αγώνα των φοιτητικών συλλόγων που ξεμπρόστιασε κυριολεκτικά την κυβερνητική προπαγάνδα αλλά και τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης, στη μία και μοναδική δημοσκόπηση που έγινε μετά το οριστικό ξεβράκωμα του νομοσχεδίου στη συζήτηση στη Βουλή, το 53% απαντούσε πως διαφωνεί με τον νόμο. Ποια ψήφος μπορεί να δώσει φωνή σε αυτό το όχι και να το κάνει ναι στον αγώνα για δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους? Προφανώς θα υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μέσα στον ελληνικό λαό υπάρχουν μεγάλα τμήματα που απορρίπτουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην οποία συνενούν τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι ειδικά στα πιο καυτά θέματα, αυτά δηλαδή που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας σε δύο ημπεριαλιστικούς πολέμους και τη σχέση των ελληνικών κυβερνήσεων με χασάπηδες και κράτη τρομοκράτες, τα ποσοστά που καταγράφονται είναι κοφαντικά και μάλιστα σε περιβάλλον απόλυτης προπαγανδιστικής φρενίτιδας υπέρ του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ, του καθεστώτος Ζελένσκι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά τα ποσοστά ας αποτυπωθούν και το βράδυ των ευρωεκλογών. Γιατί το 41% του Μητσοτάκη δεν μπορεί να κοντίνει αν ψηφίσεις κόμματα που ψηφίζουν τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Γιατί το όχι στην εμπλοκή στην Ουκρανία σημαίνει ναι στο ΚΚΕ και τον αγώνα ενάντια στην αποστολή όπλων και στρατευμάτων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Γιατί το όχι στο ΝΑΤΟ σημαίνει ναι στο ΚΚΕ και στον αγώνα για να ξεκουμπιστούν από τη χώρα οι βάσεις του ΝΑΤΟ που έφεραν ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί το όχι στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ σημαίνει ναι στο ΚΚΕ και την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης για να έχει τη δική του πατρίδα, να ζει ελεύθερα και ειρηνικά και όχι να λιμοκτονεί και να δολοφονείται. Γιατί το όχι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πίσω από κάθε έγκλημα σημαίνει ναι στο ΚΚΕ και τον αγώνα για όσα δικαιούται ο ελληνικός λαός. Σημαίνει ναι στο ΚΚΕ και τον αγώνα για να στηθούν εμπόδια. Σημαίνει ναι στο ΚΚΕ γιατί την επόμενη μέρα θα καταθέσει κάθε ψήφο εκεί που την έχουν ανάγκη πολλοί, στον αγώνα για την ανατροπή. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.